Μπούλ Χριστό, πήραμε σβάρνα όλες τις ομάδες Super League φέτος, αλλά αυτοί πήγανε διακοπές και πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας. Να δείξουμε τι μάθαμε αρχικά πρέπει. Και έχουμε έρθει εδώ στον τόπο του εγκλήματος, στο γήπεδο του Κεραυνού, μαζί με δύο συμπαίχτες μας από τον Κεραυνό. Σίγουρα επηρεάστηκα από το υπερχόμενο γύρο, εντάξει. Ναι. Και το σημερινό challenge είναι θεματικό. Δηλαδή. Υπάρχουν διαθέσιμες 4 χώρες που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και το Βέλγιο. Κάθε ένας από εμάς θα εκπροσωπεί μία από αυτές τις 4 χώρες και θα φοράει την εμφάνισή της. Κάθε μία από αυτές τις χώρες, με βάση το αγωνιστικό της στυλ, θα δίνει και μία υπερδύναμη, να το πω έτσι, σε κάθε challenge έναν από εμάς. Ένα σούπερ ατού. Φάνηκε ηλικία σου, Μουξ, τώρα. Σε κάθε challenge ο τελευταίος μένει εκτός μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής. Τρεις πάνε σπίτι τους και ένας πάει γύρω. Κάπως έτσι. 4 τσάντες. Εντάξει, κάθε μία έχει από μία φανέλα μέσα. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει πού. Ο Άρτζι το έκανε το μαγειρίο εδώ. Ο Ανάργυρος το έκανε, okay. Οπότε. Πού πάμε, πείτε. Βασικά θα πας με το τι θέλεις ή θα πας στο δό σου. Κάτσε πού εκεί, πού. Στην αριστερή. Και άμα θέλω εγώ να πάω εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου γι' αυτό. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω δεν θέλω Γερμανία, αλλά μυρίζω μάνς αυτό εδώ. Και πιστεύω ο Άρτζι την έχει βάλει τη δικιά του στη Γερμανία εκεί. Εσύ πού θα πας. Εγώ να πάω εδώ δεξιά. Εγώ λέω να πάω εδώ. Εγώ παιδιά πάω όπου γουστάρει, δεν μένω τελευταίο, δεν έχω πρόβλημα. Άρα μου έμεινε αυτή δηλαδή. Ναι, παιδιά πάμε με το 3. 1, 2, 3. Την κουρτίνα κλείσει. Όπα, θα βγάλεις πρώτα ποδί. Μα και κάτσο, σινιόρε, κάτσο. Σου! Ισπανία τον βλέπω. Είσαι γυμνός. Καμπεώνες! Ούνα θερμέθα, por favor! Ίδιος σινιέσα στα νιάτα του. Είναι ψυχρόαιμος. Νάτος. Και με την πρωίνα. Εντάξει, έλα. Το πρώτο challenge είναι μια δοκιμασία μακρινής πάσας. Οι παίχτες βρίσκονται περίπου 30 μέτρα από μια μικρή εστία, στην οποία πρέπει να πασάρουν εύστοχα από δύο πιθανούς διαδρόμους. Ο κεντρικός, εύκολος διάδρομος δίνει έναν πόντο, ενώ ο φαλτσαριστός και πιο δύσκολος δίνει δύο. Κάθε παίχτης έχει τρεις προσπάθειες, με τον τελευταίο να μείνει εκτός του επόμενου challenge, ενώ κάθε χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει το skill που βλέπετε στην οθόνη σας. Ωραία. Σαν γνήσιος Ιταλός, ναι. τον πιο επιθετικογενή, τον Ισπανό, πρέπει να τον κόψω, ρε φίλε, αφού έχεις ούτως ή άλλως μία προσπάθεια. Αυτό τώρα εμένα βρήκες τώρα εμένα. Κάνε έτσι και τη στέκα σου, κάνε έτσι και το μαθή μαλλί σου, κάνε έτσι και τη στέκα. Εγώ λοιπόν, ο Φάμπιο Καναβάρο, γιατί σε λίγο θα του μοιάζω και στο μαλλί, σου κόβω μία προσπάθεια, κερδίζεις άλλη μία, οπότε θα κάνεις και εσύ τρεις, ρε φίλε, μια χαρά. Εντάξει, όλα δίκαια. Ναι, ξέρεις τι κάνεις τώρα, χαντακώνεις εμάς και θα σηκώσουν Euro εδώ τώρα. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, όσο είμαστε νωρίς στο παιχνίδι, θα πάω για το διπλό το δρόμο τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και θέλει ψηλά, δεν θέλει χαμηλά η μπάλα. Ναι. Σάλτσα να βάλεις. Πόπο, έχει ήλιο με τη φλόνη, ρε. Αρχίσαμε δικαιολογίες. Στρίψε! Τίποτα, πολύ έξω. Θες λίγο λάδι στο τιμόνι. Από πότε ο ευθύς ο δρόμος είναι ο πιο εύκολος? Εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Πάντα πάω μέσω Λαμίας. Δες πώς γίνεται! Στρίψε! Καμπεώνες! Τσαφ ήταν αυτό! Τσαφ άρεσε! Έκανες τσαφ και το έβαλε! Σου είπα! Μέσω Λαμίας! Τον είπα εγώ, είναι έστω και το πήρε πάνω του. Άρα εμείς δεν πάμε μέσω Λαμίας και πάμε για τον εύκολο δρόμο. Θεωρητικά εύκολο δρόμο. Ούρε! Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο το ευθεία. Σας το είπα. Το ευθεία είναι δύσκολο γιατί στρίβει μπάλα. Δεν θα διπλασιάσουμε στην πρώτη προσπάθεια, θα την αφήσουμε για τις επόμενες, θα δούμε τι θα γίνει. Και επειδή το πιο απλό είναι και το δύσκολο, θα πάμε για μέση στην αρχή. Ευθεία κι εσύ! Τι κάνει! Έστριψε. Πώς το κατάφερα αυτό. Έστριψε. Τρεις πόρτες τις πέρασε όμως. Πάλι φαλτσαριστό θα πάει. Τι μόνο φαλτσαριστό τώρα. Το δίποτο δίνει η πρόκριση εδώ, πιστεύω. Όχι! 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 Πάρε λίγο μαθήματα. Στάμος λίστος, τσίκος! Μοίραμε! Όχι! Δεν μετράει, το είπαμε. Τώρα! Πώς είναι, θέρω. Ζερό. No, por favor. Ω, μάδρε μία! Το είδατε όμως. Είδατε ότι έχω επανειλημμένα καλά χτυπήματα. Στείνεις εδώ. Αγούσταρες, εκεί είμαστε. Εντάξει.
Έλα, άμα. Εντάξει. Τίποτα. Μόνο τίποτα. Για ευρωεκλογές είσαι και ευρωκοινοβούλιο. Στις Βρυξέλλες. Πάλι ευθεία. Όχι ευθεία. Την τελευταία, θα διπλασιάσει το ασάκι του. Θα γυρίσει. Τι κάνει. Θα γυρίσει. Εντάξει. Κοίταξε, αν υπάρχει ένα ψέγμα πύρλο μέσα μου, τώρα πρέπει να το δείξω. αν δεν το δείξω, δεν υπάρχει. Ρε. Εντάξει, πρέπει να το παραδεχτώ. Έκοψα προσπάθεια. Εγώ από το λάθος παίκτη τώρα. Δεν έπαιξα καλό κατενάτσιο. Έξω, ηρεμία. Έλα, εντάξει. Ξέρεις τι θέλω μόνο να κάνω. Μία τρίτη εξίσου καλή προσπάθεια. Για να δείξω ότι εγώ έχω ψήγμα Τσάβι μέσα μου. Έχω ένα ψήγμα Νταβίτ Σίλβα. Τώρα πάντα Νταβίτ Σίλβα να κάνουμε αριστερό. Όχι! Νταβίτ Σίλβα! Πέρασε από μέσα. Νταβίτ Σίλβα! Δεν πειράζει. Εντάξει, ήταν μια τιμία προσπάθεια. Πολλά ακούστηκαν για τον De Bruyne. Δικαιολογημένα θα πω εγώ. Ήρθε η ώρα μου. Βιάστηκε. Γιατί δεν ήταν έτοιμος. Από μέσα. Απ' την αρχή δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος από την αρχή, παιδιά. Όχι ότι μετράει διπλασιασμός, αλλά θα τον πάρω γιατί θέλω και την πρώτη θέση. Το έκανε. Μάμα! Όχι, εγώ είμαι βάμος. Εσύ είσαι Αχτεν! Τον Αντρέα το βλέπω λίγο αδύναμο, οπότε θα επιχειρήσω το ευθεία. Είναι δύσκολο. Νάδα. Τι κάνει, έτσι θα μου αφήσει έξω το challenge. Είναι εύκολο αυτό. Έλα πίσω. Όχι από το πρώτο. Γιατί δεν παίρνει αυτό το φάλτσο, γιατί το παίρνει αυτό. Αυτό που ρίχνουμε τους κορίνες είναι άλλο παιχνίδι, Αντρέα. Είμαι φύση τεχνίτης ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ το ευθεία, θέλω το δύσκολο. Γύρισε. Με πάτησε. Συνεχίζουμε, ταπεινά. Ρε τον Αντρέα, τι κάνει, ρε. Θα χάσω έτσι. Έχουμε και δουλειές, Εμίλια, έχουμε και δουλειές. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ έξω. Ρε καμπιόνι Del Mondo είσαι. Τσάω, ραγκάτσι. Το δεύτερο challenge είναι μια δοκιμασία τελειώματος με τη μία. Οι παίχτες δέχονται μια πάσα από τη γραμμή του out από αντίπαλό τους και πρέπει να κάνουν ένα τελείωμα με το δεξί και ένα με το αριστερό. Κάθε γκολ δίνει έναν πόντο, με κάθε παίχτη να κάνει 6 σουτ σε 3 προσπάθειες. Ο τελευταίος μένει εκτός τελικού, ενώ οι 3 χώρες που απέμειναν δίνουν στους εκπροσώπους τους το σκυλ που βλέπετε στην οθόνη σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του βίντεο για να ευχαριστήσουμε το χορηγό του σημερινού challenge, τη Wolt. Μέσα από την εφαρμογή της Wolt, πέρα από τις κλασικές παραγγελίες που μπορείς να κάνεις, φαγητό, καφέ, πίτσα, κρέπα, γύρο, μπορείς να κάνεις και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στη Wolt και βρίσκεις το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ με μόλις λίγα κλικς. Όποιο σούπερ μάρκετ και να διαλέξεις εντός της Wolt, θα βρεις μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και πλέον τα ψώνια της εβδομάδας δεν χρειάζονται χρόνο, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή της παραγγελίας έρχονται στην πόρτα σου με τη Wolt. Εννοείται ότι ακόμα και για αυτές τις αγορές από τα σούπερ μάρκετ ισχύει η καθιερωμένη έκδοση, συγκεκριμένα οι νέες εγγραφές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Εμίλιος για 6 ευρώ συνολική έκδοση στις 3 πρώτες παραγγελίες. 2 συν 2 συν 2 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Wolt για τη συνεργασία. Συνεχίζουμε στα challenges χωρίς την Ιταλία. Πρώτο ξεκινάει το Βέλγιο. Εσύ απλά έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις ψηλή πάσα από κάποιον από τους δύο ή και από τους δύο και τον γκολ, αν μπει με τη μία, είναι τριπλό. Άρα πέρασες. Ωραία, θέλω μια χάρη. Θα με υποστηρίζεις. Θα σε υποστηρίζω. Αφού όπως ένα έχασα τίποτα. Σε άφησα να παίξεις πιο πολύ από όλους το παιχνίδι. Έκατσα μέχρι τέλος για να παίξεις. Ρε το πιτσιρίκι της ομάδας με γλεντάει. Μπράβο. Και είσαι εσύ για τελικό τώρα. Μπράβο, Άρτη! Το έβγαλε! Χρήστα, αχώθηκες όμως λίγο, ε! Αχώθηκες λίγο, το ένιωσα! Αντρικό, δεν είσαι. Με αυτή τη βανέλα δεν είσαι για τελικό. Εσύ, αν βάλεις γκολ στους κρίκους, είναι τριπλό. Να πηδήξω και με φωτιά μέσα από το στεφάνι. Ρε φίλε, σου δίνω ευκαιρία να βάλεις πάρα πολύ. Άμα θες, πάνε και για ένα πόντο. Εγώ σε φτιάχνω. Πιο ευνοημένος είσαι στο τσάλετ αυτό. Τι είμαι? Ο πιο ευνοημένος. Ορίστε? Ο πιο ευνοημένος. Όλα τα σφυρίγματα οι Ισπανοί τα παίρνουν πάντα. Αντρέα, θέλω εσένα πρώτο. Περίμενε. Καλό ήταν. Πάλι σε μένα. Ευχαριστώ. Οι μπάλες τις αυθεντικές φέρατε. Με αυτές θα παίξουμε στο Euro. Για σένα τα γάμα δεν μετράνε, αλλά έχεις δύο σουτ με το καλό σπόδι το αριστερό. Πού είσαι και μόνος αριστερό πόδαρος εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να μπουν και τα δύο. Καλά και ένα να βάλεις έτσι όπως τους βλέπω.
Έλα, τι είναι αυτά. MVP του κεραυνού για τη σεζόν 23-24, κυρίες και κύριοι. Βαγγελακή, ζέσταμα, ε. Ο Τσάμπας MVP. Πάμε. Η πάση σας ήταν άθλης. Τι? Όχι, ήταν άθλης πάση. Τι, ήτανε? Δεν ήταν κακές πάσες. Η πάση σας ήταν όλες μας μένες. Η πάση μας ήταν smooth. Πάμε. Και jugador. Ω, madre mía. Το αξίζει, σήμερα το αξίζει. Πάμε, Βαγγελάκη. Sorry, RG. Σ' αγαπώ, RG. Όχι. Πάλι καλά. Τη δουλειά σου δεν έκανες. Δύσκολα. Έτοιμος, πάμε. Ρε, κάντε μια καλή πάσα, ρε. Παιδιά, η πάση είναι μια χαρά. Η πάσα είναι καλή. Ήτανε, να σου πω κάτι, ήταν σιγανή πάσα, Ανδρέα. Εντάξει, το βέλγιο το αδικείται, εγώ αυτό ξέρω. Επειδή είμαι διαιτητής και θέλω να διαδραματίσω κι εγώ λίγο το ρόλο μου στο βίντεο, εντάξει. Για να έχει αγωνία ο Αντρέας πρέπει να εκτελέσει τελευταία προσπάθεια. Ισπανέ, σούταρε. Υποστηρίζω την ομάδα που με διάλεξε να φορέσω τα χρώματά της. Δεν μπορώ να πάω κόντρα σε αυτό. Οπότε θα υποστηρίξω Ισπανία για αυτό το Euro, κύριε. Αλλά πιστεύω βαθιά και μπορεί κρυφά να ελπίζω σε θαύμα Σιντερέλλας. Δανία, Σερβία. Θα παιχτεί θαύμα σε αυτό το Euro. Υποστηρίζω Ισπανία και θα το πάρω και Ισπανία και θα σβήσω και την κίνια του Εμίλιο που δεν είναι καλές προβλέψεις. Μας το έχει δείξει. Οπότε πάμε Ισπανία. Vamos. Πάμε. Ξεχάσαμε να σουτάρουμε. Ρε, Άρτζι. Άρτζι. Πάμε, έλα. Τι να καταλάβει ρε ο ανάργυρος. Αν βάλεις τριπλό, αυτοί οι δύο μετά παίζουν για την παραμονή τους. Αν βάλεις μονό και οι τρεις πάτε... Πρώτα από δεξιά, ψηλή. Πάμε. Πάμε. Άρτζι, Άρτζι, βγάλ' το, Άρτζι. Εντάξει. Ήτανε δίκιο και έγινε πράξη. Έτσι κι αλλιώς άτιτλοι είναι. Ναι. Βασικά, ξέρετε κάτι. Στείλω διακοπές στην Ιταλία, παρέα. Τα δύο εξτρέμ του κεραυνού πηγαίνουν στον τελικό. Αν και με κακή εμφάνιση. Και δίκαια. Απλά ξέρουμε να πάμε εκεί, αυτό είναι όλο. Δεν είναι δηλαδή. Η χώρα που εκπροσωπώ σήμερα, δεν θα λέγω ότι είναι και η πρώτη που υποστηρίζω στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στα Μουντιάλ. Για φέτος υποστηρίζω Άγγλο. Να ζήσουμε μια φορά να το δούμε. Καθαρά γι' αυτό. Αν και φορά τη φανέλα μια μεγάλη ομάδα, δεν μπορώ να πάω με αυτή. Θα πάω με μια μικρή ομάδα αγαπημένη όμως. Και αυτή είναι η Σερβία. Ελπίζουμε να φτάσει μακριά. Τάντιτς. Φορά το χρώμα της μεγάλης ομάδας και υποστηρίζει την Ολλανδία. Γουστάρα πολύ Βαν ντερ Σαρ. Το challenge του τελικού είναι ένα finishing drill με 5 τελειώματα. Οι παίκτες θα κάνουν 5 εκτελέσεις στη σειρά. Ένα σούτ εκτός περιοχής, ένα τελείωμα με τη μία μετά από σέντρα, ένα σούτ μετά από τρίπλα, μία κεφαλιά και ένα τετ-α-τετ. Κάθε παίκτης θα ολοκληρώσει το drill 2 φορές, με κάθε γκολ να δίνει έναν πόντο, ενώ η Ισπανία και η Γερμανία δίνουν σε Χρήστο και Βαγγέλη αντίστοιχα το σκιλ που βλέπετε στην οθόνη σας. Πιερλουίτζι Κολίνα. Ναι. Πινιέστα, Τόνι Κρός. Ωραία. Πέτρος Αλδιχάρ, τι. Πρώτος ή δεύτερος. Θα ξεκινήσει πρώτος. Ο Χρήστος. Επειδή στο Super A2 είναι εκτός το τετ-α-τετ, θα χρησιμοποιήσω τη δεύτερη προσπάθεια. Στο δεύτερο drill και στο διαγώνιο shoot. Mein Freund. Ein guten Gamen. Ein guten. Κερδίσω καλύτερος, εγώ. Πάμε. Αχ, ρε. Πάμε. Δεν γίνονται αυτά. Κακό. Πολύ κακό.
Πόπο 0 στα 5. Νομίζω τραυματίστηκα. Γερμανέ, ήρθε η ώρα σου. Λοιπόν, το δικό μας το ατού είναι σε ένα σουτ να κάνουμε διπλασιασμό. Το βάλουμε στη δεύτερη προσπάθεια. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν επιτρέπεται να χάσουμε. Και για το φίλο μου το Μίλτο. Το έβγαλε, Σάρτζι. Σίγνα, Σουρμού. Αυτοί γιατί πανηγυρίζουν μαζί τώρα. 2-0. Πήγε να μου φύγει λίγο το πόδι εδώ, αλλά εντάξει. Πρέπει να αναγεννηθώ από τις τάχτες μου τώρα. Πάμε, Αρτζή. Κακό. Μια καλή, περίμενε. Πάμε. Τώρα ισοφαρίζεις. Ισοφαρίζεις. Άρτσι, πιάσ' το. Και τώρα περνάς μπροστά. Παιδιά. Έχουμε από εσύ πόσο, 1,5 μήνα. Ο διπλασιασμός θα πάει στο πλασέ έξω την περιοχή. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε δεν επιτρέπεται να αυτοκτονήσουμε, οπότε πάμε. Άρτσι, έτοιμος! Πάμε! Παλιά, τι παλιά! Ναι ρε, Άρτσι! Δεν υπάρχει, θα το κάνω. Θα το ξεφτυλίσει. Έλα! Θα το ξεφτυλίσει. Καμπεώνε! Ο γηπεδούχος, κάτοχος ευρωπαϊκού πρωτοθλήματος. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Ποιο το είχε πει ότι παίζουν κόσμο ποδόσφαιρο θα κερδίσουν οι Γερμανοί. Κάποιο το είχε πει. Στο τέλο τη κερδίζουν οι Γερμανοί. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αν και δεν είμαι ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα. Ούτε κι εγώ.